Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Θα δώσουμε την καλησπέρα μας αμέσως τώρα σε έναν από τους πρωταγωνιστές, βασικός τέλεχος εδώ και αρκετά παιχνίδια του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Ο Γιώργος Μακρύς είναι στην παρέα μας, ο ποδοσφαιριστής των Κιανόλευκων. Γιώργο, καλησπέρα, καλό μήνα και συγχαρητήρια για την χθεσινή νίκη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι καλά? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Και όταν κερδίζει η ομάδα ακόμα καλύτερα, έτσι. Παίζει ο, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Το θέλατε πολύ, το ψάχνατε καιρό, προερχόσασταν από τη βαριά ήττα στο ΆΚΑ. Ακολούθησε βέβαια, μεσολάβησε και το παιχνίδι Κυπέλλου. Πώς το έζησες χθες αυτό το μάτς που για μας απ' έξω ήταν ένα παιχνίδι, όχι αυτό που λέμε το ζωής και θανάτου, γιατί μιλάμε μόλις για την ένατη αγωνιστική, αλλά είχε πολύ μεγάλη σημασία ο Ηρακλής να επιστρέψει μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα στις νίκες. Σίγουρα, ήταν μια νίκη που τη χρειαζόμασταν πάρα πολύ και για ψυχολογικούς λόγους. Νομίζω η ομάδα φέτος διαμορφώνει χαρακτήρα. Πέρσι έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Δυστυχώς δεν ξεκινήσαμε ανάλογα, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά θα βρούμε τον δρόμο μας. Mm-hmm. Δεν μπορώ να ξεχάσω εκείνη τη φωτογραφία που είσαι και εσύ ένα από τα πρόσωπα στο ΆΚΑ, τα κατεβασμένα κεφάλια όταν στο τέλος έχετε δεχτεί το πέμπτο γκολ από τον Μπουανανότε. Από εκείνη την πολύ δύσκολη νύχτα, γιατί σίγουρα είναι δύσκολο όταν δέχεσαι πέντε γκολ, μέχρι τη χθεσινή νίκη, τι μεσολάβησε και το πώς καταφέρατε και να πάρετε τα πάνω σας και να βελτιωθείτε στο αγωνιστικό κομμάτι? Εντάξει, σίγουρα ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για όλους μας. Πιστεύω ότι ήταν ένα πολύ σκληρό αλλά καλό μάθημα για αυτή την ομάδα, γιατί όπως είπα είναι μια διαφορετική κατηγορία, πρέπει να καταλάβουμε ότι το επίπεδο είναι υψηλό. Mm-hmm. Και ακόμα και χθες δηλαδή έπαιξε με μια ομάδα η οποία έχει το τρίτο τέταρτο μπάτζετ στην κατηγορία, δηλαδή έχει παίκτες οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι δυσκολίες είναι διαφορετικές. Με την ΑΕΚ ήμασταν λίγο πιο... Δεν ήμασταν τόσο συγκεντρωμένοι όσο θα έπρεπε για αυτό το παιχνίδι. Δεν είχαμε την ανάλογη συγκέντρωση και το πληρώσαμε αυτό. Και πιστεύω ότι όλοι μέσα μας θέλαμε να δώσουμε απαντήσεις, γιατί πληγωθήκαμε πάρα πολύ. Ο εγωισμός μας... Νομίζω και χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη και ήταν κάτι σαν απάντηση. Mm-hmm. Απάντηση στους εαυτούς, περισσότερο σας πολύ. Στους εαυτούς μας, έτσι ακριβώς. Περισσότερο για τον εαυτό μας. Mm-hmm. Αυτό το μάθημα που είπες πριν από λίγο, ή μάλλον αυτό το πάθημα έγινε μάθημα, δηλαδή δεν θα επιτρέψετε ξανά να ζήσετε μια τέτοια εφιαλτική νύχτα, ένα τέτοιο εφιαλτικό απόγευμα όπως το ΆΚΑ με την ΑΕΚ? Νομίζω ότι το παιχνίδι με τον Ατρόμητο αυτό έδειξε. Σωστά. Γιατί τώρα να λέμε λόγια μπορούμε να λέμε πολλά. Νομίζω οι πράξεις και το συγκεκριμένο παιχνίδι έδειξε ότι η ομάδα πλέον έμαθε από τα λάθη της και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα ξαναυπάρξει τέτοιο αποτέλεσμα. Αν σε ρωτήσω, Γιώργο, το γιατί ο Ηρακλής δεν κέρδισε από την πρεμιέρα της Μυτιλίνης στην Καλονή, υπάρχει μια εξήγηση? Έχουν περάσει 8 παιχνίδια από τότε. Δεν ξανακέρδισε δηλαδή. Ναι, εντάξει, πιστεύω ότι κάποια παιχνίδια ήμασταν και λίγο άτυχοι. Μπορούσαμε να πάρουμε καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα δεν θέλω να σταθώ σε αυτά. Ό,τι έγινε έγινε, για μένα είναι παρελθόν. Σίγουρα πρέπει να μάθουμε από αυτά. Αλλά αυτή τη στιγμή πιστεύω είμαστε σε μια καλή κατάσταση. Η ομάδα πρέπει να αποκτήσει σταθερότητα, να δείξει ότι αυτό το παιχνίδι... Αυτό είναι το παιχνίδι της και μόνο καλύτερη μπορεί να παρουσιάζεται μέσα στο γήπεδο. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί. Επειδή πριν από λίγο είπες πολύ σωστά ότι πρέπει να κοιτάμε το μέλλον, το παρόν και το μέλλον. Στο μέλλον υπάρχει ο Ολυμπιακός, υπάρχει η Καραϊσκάκη. Είναι ένα μάτς πρόκληση για σας να μπορέσετε να δείξετε ότι μπορείτε. Ότι μπορείτε να πάρετε ένα θετικό αποτέλεσμα εκεί. Σίγουρα είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ καλά αυτή τη βδομάδα, να είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο, γιατί αυτά τα παιχνίδια μπορεί σε 5 λεπτά μέσα να χάσεις τα πάντα. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και θα πάμε για ένα καλό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αλήθεια, όλο αυτό το κλίμα που το εισπράτατε
δεν μπορεί να είστε έξω από αυτό. Στην ίδια πόλη ζούμε όλοι. Μετά τα αρνητικά αποτελέσματα, μετά από κάποιες ήττες, μετά από αυτό το βαρύ 5-1, μέχρι και το χθες που εχθές ξαναγίνατε καλοί ποδοσφαιριστές, ξαναδεχτήκατε χειροκρότημα, ξανααποθεωθήκατε, σας ξανααγκάλιασε ο κόσμος. Είναι κάτι που και εσένα και τους υπόλοιπους συμπαίκτες σε ενοχλεί ή το ζείτε γιατί αυτή είναι η καθημερινότητα, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, ότι μια χαίρεσε την άλλη, αποδοκιμάζεις, είναι ανάλογα με το αποτέλεσμα? Εντάξει, νομίζω ότι ειδικά στην ομάδα που είμαστε πρέπει να καταλάβουμε ότι και να μάθουμε να ζούμε με την πίεση. Σωστά. Πρέπει να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ορισμένες φορές κάνει και καλό στην ομάδα να υπάρχει κάποια πίεση, αλλά αυτή να έχει και κάποιο μέτρο, να μην τα ισοπεδώνουμε όλα από τη μια στιγμή στην άλλη. Ο κόσμος αγαπάει την ομάδα, ίσως καμιά φορά πιέζει λίγο περισσότερο γιατί θέλει να βλέπει καλά αποτελέσματα. Απλά το μόνο που θέλω εγώ να πω είναι ότι όλα τα παιδιά δουλεύουν και όλοι όσοι βρίσκονται στην ομάδα προσπαθούν για το καλύτερο. Αλλά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η Super League έχει πολύ δυνατές ομάδες, είναι μια διαφορετική κατηγορία και οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες. Σίγουρα. Αν μπορούν, δηλαδή το μόνο που ζητάμε είναι να υπάρξει χρόνος ώστε να δείξει αυτή η ομάδα αυτά που μπορεί να κάνει. Κάτι που έκανες εσύ, είπες τη λέξη χρόνος, μαγική λέξη. Είχες χρόνο, ήθελες χρόνο, πήρες την ευκαιρία και στον κατάλληλο χρόνο, πάλι χρησιμοποιώ επίτηδες αυτή τη λέξη, την άρπαξες. Και από τότε που μπήκες στην εντεκάδα δεν ξαναβγήκες, είσαι βασικός στέλεχος. Ήτανε και για σένα ο χρόνος σύμμαχος για να μπορέσεις να επιστρέψεις και να είσαι αυτός που θέλεις στο γήπεδο? Σίγουρα, αν και εντάξει, εγώ ήμουν από τις τελευταίες μεταγραφές της ομάδος. Σωστά. Δηλαδή σε εισαγωγικά άργησα να έχω αυτόν τον χρόνο, αλλά γι' αυτό ακριβώς το είπα, ότι πιστεύω, ναι, να τον εκμεταλλευτείς. Ναι, εντάξει, προσπαθώ κάθε μέρα. Τώρα από εκεί και πέρα θέλω να πιστεύω ότι είμαι σε καλή κατάσταση για να μπορώ να βοηθάω την ομάδα. Και φαντάζομαι σου δίνει ψυχολογία ότι ο προπονητής σου πλέον σε εμπιστεύεται κάθε φορά και είσαι από τα γρανάζια που ξεκινούν στο αρχικό σχήμα του Ηρακλή πλέον εδώ και καιρό. Σίγουρα, όταν νιώθεις την εμπιστοσύνη, νομίζω ότι αυτή εκφράζεται και μέσα στο γήπεδο. Ο Λάζαρα λείπει? Νομίζω ότι και τα παιδιά που παίζουν αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά σίγουρα η εμπειρία του δίνει μια έξτρα όθηση στην ομάδα. Και κάτι τελευταίο, επειδή σήμερα έγινε και η σύσκεψη για τα μέτρα τάξης, πώς σας φαινόταν να έχετε οπαδούς του Ηρακλή στο πλευρό σας και στο Καραϊσκάκι, αν και πλέον ως ιδέα είναι μόνο αυτό, γιατί ο κύριος Κοντονής απάντησε αρνητικά. Θέλω να πω ότι θα σας λείψει ο κόσμος, έτσι? Ναι, σίγουρα, εντάξει, εγώ πέρασα κάποιους μήνες στην Κύπρο που έζησα φιλάθλους και από τις δύο μεριές. Και προσωπικά για μένα ήταν κάτι το πολύ ωραίο. Ελπίζω κάποια στιγμή να το δούμε και στα ελληνικά γήπεδα. Προς το παρόν μάλλον, Γιώργο, δεν γίνεται. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Να κάνουμε. Καλή δύναμη, καλή προετοιμασία. Και μακάρι να μας αναγκάσετε όλους να χαμογελάσουμε όπως χαμογελάμε από χθες και την Κυριακή το απόγευμα. Μακάρι. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ναι, γεια σας.